Παύλο, σήμερα είναι μαζί μα για ένα φαινόμενο που μα ανησυχεί πλέον πάρα πολύ. Τρομάζει ιδιαίτερα του γονεί που έχουν παιδιά έφηβα και πάνω, και όχι μόνο γιατί βλέπουμε αυτό το φαινόμενο πια, Παύλο, να έχει εξαπλωθεί και να εξαπλώνεται οριζόντια με τρόπο τέτοιο που πλέον φτάνει και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούσαμε κάποιε πρώτε παρεμβάσει. Αυτό που πρωτίστω αναρωτιόμαστε όμω είναι αν έχουμε απαντήσει στο γιατί. Για τι παρακολουθούμε αυτή την έκρηξη βία στα ανήλικα παιδιά. Κοίταξε. Δε, ε, ε, είμαι πολύ επιφυλακτικό σε αυτή την κοινωνιολογία εκ του προχείρου. <συσίλυν> δηλαδή, πραγματικά είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο θέλει πολλή μελέτη. Θέλει μελέτη από ειδικού που δεν είμαστε εμεί. Ε, και οι ειδικοί πολλέ φορέ. Ομολογούν ότι δεν έχουν όλε τι απαντήσει. Προφανώ η πανδημία έχει, ένα παίξει ρόλο, ένα, έχει παίξει ένα ρόλο, τα social media παίζουν ένα ρόλο, τεράστιο ρόλο. Προφανώ πολλαπλασιαστή αυτού του φαινομένου. Μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί μιλούσα με την υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, που είναι αρμόδια για την πρώτο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μου είπε ότι υπάρχει από το Σεπτέμβριο κύστερα. Μια έκρηξη. Mm -hmm. Τι είναι αυτό. Ε, μπορεί να είναι ότι το μαθαίνουμε περισσότερο, ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή για το bullying και συνεπώς περισσότερα παιδιά που θα το κρύβανε τώρα το λένε. Ε, αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα φαινόμενο μιμητισμού, δηλαδή η δημοσιότητα που είναι αναγκαία, χτυπάει το καμπανάκι, ενεργοποιεί, κινητοποιεί τι αρχέ, του γονεί, του δασκάλου. Και έτσι γίνεται πιο ορατό, από... λε τώρα. Και φαινόμενο. γίνεται ορατό. Από την άλλη, δημιουργεί ένα κύμα μιμητισμού. Ένα κύμα. Να το κάνω κι εγώ yeah. γιατί με αυτό γίνομαι ήρωα στην τάξη, στο γειτονιά, στο σχολείο, στην παρέα. Ναι, πάντως καταστρέφει ζωές Προφανώς. Αυτή η ιστορία. Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. βλέπουμε παιδιά τα οποία φοβούνται να βγουν από το σπίτι του, παιδιά τα οποία απειλούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν στα περιστατικά βία που τώρα απειλούνται από μια αντίστοιχη ή χειρότερη βία. Δηλαδή αυτό Είναι ένα φαύλο κύκλο τρομερά επικίνδυνο. Βλέπω παιδιά να τιμωρούνται. Είδαμε και πριν το παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω συλλήψει να γίνονται προφανώ και πρέπει α, να, να, τιμωρούνται τέτοιου είδους παραβατικέ παραβατικές α, συμπεριφορές. Αυτό που καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι λίγο να βάλει στο κάδρο παραπάνω τους γονείς, Παύλο, έτσι. Ναι. Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να σου πω, είμαι πολύ επιφυλακτικό στην νομοθεσία που αυστηροποιεί ποινές επειδή ένα θέμα ήρθε στη δημοσιότητα, ναι, ναι. οι τηλεοράσεις μιλούν γι' αυτό και οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Αυτή πάλι οι, 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 Είναι ένα είδο ποινικού λαϊκισμού και αυτό. Ε. Δηλαδή γίνεται ένα θέμα, mm -hmm. γίνεται τόρο, αυ αυστηροποιούμε Έτσι, μια ποινή και η νομίζουμε η ότι κάτι κάναμε. Το Τίποτα ζούμε, το κάναμε. καταγράφουμε διαρκώ. Τίποτα ναι. δεν κάναμε. Τα μέτρα όπω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό, ένα κουμπί, το οποίο έχει λειτουργήσει στι γυναίκε που εφαρμόστηκε. Αν μπορεί να λειτουργήσει στα παιδιά που αισθάνονται ότι απειλούνται, έστω και ένα παιδί να γλιτώσει από αυτό, είναι κάτι. Στην αυστηροποίηση των ποινών είμαι λίγο επιφυλακτικό, μόλον ότι είναι μια συζήτηση γενική, Ξέρεις, Προσφα... Παρακολουθώ τη συζήτηση που έχει ανοίξει στι ΗΠΑ mm. πρόσφατα. Ένα δικαστήριο καταδίκασε του γονεί ενό παιδιού που μπήκε με όπλο και σκότωσε συμμαχίε του στο σχολείο. Και οι γονεί καταδικάστηκαν όχι για παράμέληση ανηλίκου, αλλά για ανθρωποκτονία εξαμελία. Mm. Και μπήκαν 15 χρόνια φυλακή. Και τώρα, σε ένα άλλο, το πιο πρόσφατο περιστατικό που είχαμε στην Τζόρτζια, οι γονεί του παιδιού που το έκανε, ο, ο πατέρα του μάλιστα, κατηγορείται για φόνο εκπρομελέτη, για δολοφονία. Δηλαδή, θα πάει σόβια. Ε, είναι μια τάση που προκαλεί συζητήσει. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, και η συζήτηση να κατέβει το όριο τη ηλικία στα παιδιά που μπορεί να είναι ποινικώ αξιολογήσιμα, όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν την ανοίξαμε εμεί, γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την παρακολουθούμε με προσοχή. Πρέπει να ανησυχήσουμε, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το σχολείο, του ψυχολόγου, την οικογένεια, πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε όλη η πόλη. Να αποφύγουμε πάλι να πέσουμε σε ένα είδος ηθικού πανικού. Mm -hmm. Ας πούμε να βλέπεις μια παρέα παιδιών να περπατάει στον δρόμο και να τρέχει να κρυφτείς γιατί φοβάσαι ότι θα σε μονα, μονα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ Παύλο.